Το σκοινί και η κρεμάλα. Τι να σου κάνει περί καλό κι η Μαριγούλα Κου? Ό,τι τη βόλευε το έκανε. Και στα πελάγι τα αρμένισε, και στις Ιαπωνίες πήγε, και στις Αμέρικες φουντάρισε, και στις Αργεντίνες δοκίμασε τα νερά, μέχρι Αυστράλια, μέχρι πάνω στον Αρχάγγελο έφτασε η χάρη της. Πιάνανε τα παιδιά τη ματσακονίζανε, ασπρολαδώνανε τους χαβαλέδες της, μηνιάρανε την καρένα της, γυαλίζανε τα μπακύρια της, την ταΐζανε πετροκάρβουνο καρδιφιώτικο. Ό,τι περιποίηση ήταν να της γίνει, γινότανε. Αλλά γέρασε η Μαριγούλα Κου και γίνει κι αδερφάκι μια πουρέκλο να την κλαίνει μαρίδες υψηλές η Αθερίνα. Πέσανε και κάτι θεόρατα κάργα, νορβεγγέζικο χτίσιμο 17 κόμπους, πέσανε τα καινούρια και η Μαριγούλα κατάντησε σαν τζουλάκι της πιάτσας που κρεμάει πλησεδάκια στο λαιμό και δεν σταυρώνει πελάτη. Όλοι πάνε στα φιντανάκια και τους μοστράρονται και τα χαλάνε και μερακλώνονται και τις γρίες τις στέλνουνε για καλό ψύχη. Να κάνουνε υπηρεσίες και να κονομάνε κανένα κουτσουράκι για τη μάσα και για να στεριώνει η σταρά τη μασέλα. Τούτη εδώ τη Μαριγούλα Κου, έτσι που μπαγιάται ψηλαμαρίνα της, τη δέσανε στο παπούδικο, στον προλιμένα, τη φουντάρανε πάνω στις δυο της άγκουρες, παρέα με τον ταξιάρχη και με κάτι άλλα καφεκούτια, και ήρθανε τα στρίδια να βυζάξουνε την καρένα της. Βγήκανε και τα παιδιά από μέσα να βρούνε καινούριο μπάρκο. Τους χιώτες, τους αντριώτες, τους κεφαλονίτες, τους ρούφηξε σιλό η πατρίδα με τα βαπόρια της. Μείνανε ηρέστη, βέρτζινη, στεγνώσαν από φράγκα. Άλλος έπιασε τη μόνη ταξιτζίδικο και ολολέει «σκέφτουμε να μπαρκάρω». Άλλος έπεσε στη συλλογή και στο χτήμα με την ντομάτα. Άλλος βολεύτηκε στεριανά. Και ο Βαγγέλης, το Βαγγελάκι από τη σειρά, ξέμεινε πυρεώτικα να την αράζει τους καφενέδες και να κοιτάει ποιος θα του πέσει στην μπούκα να πατήσει τράκα να τον αναστενάξει. Καλός είναι ο Περέας, δεν λέμε, άμα βρίσκεσαι μισοπέλαγα και σε δέρνει το Gulf Stream και σε ταρακουνάει το Bay Biscuit, λες να ήμουν τώρα μάγκα μου στην τρούμπα και να τα πίνω και να παίζουνε τα παιχνίδια κατά τα κέφια μου αμάν και πότε. Έτσι όμως και βρεθείς στεγνός και κατακάθαρος σου τζελέπι, έτσι και δεν έχεις ιδέα αν θα πιάσεις δουλειά, έτσι και δεν σου δίνουν έναν παρά σημασία οι λεβέντες και τα κορίτσια με τα λατερνά τα μαλλιά, είσαι κύριε για μνημόσυνο. Να παίρνεις σακουλάκι με κόλυβο από τις ρέφες του Μακαρίτη και να πηγαίνει ζούλα να καταπιεί στάρι να κάνεις την κότα. Μα που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Σκοτεινά. Και σταμάτησε η ζωή, το ψέμα το πιάσει το μένο της να ζει. Πίκρα δάκρυ στεναγός, ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορνιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά. Χρόνια στη θάλασσα το Βαγγελάκι την ήξερε τη φτιάξει τα ίσα της.
και τα κοντραμπάντα τα σωστά ήξερε, και περί του πώς θα εξηγηθείς ρολόγια για να βγάλεις στεριανά και να μη σανθιστούν τελωνοφύλακες ήξερε, και περί κάλτσα νάιλον και καλλιντικό ήξερε, και από ξένο νόμισμα ήξερε, τα πάντα να πούμε. Όσα κάνει θάλασσα και σε ματσώνει με χιλιάρικο, τα ξέρε καλά. Εδώ πάει τώρα καμιά δεκαετία. Κατάφερε τη μεγάλη δουλειά και κουβάλισε πλατίνα. Μάλιστα πλατίνα, που του τηλιώσανε και την κάνανε κατσαρόλες μέσα από τα λιμάνια τα ρούσικα, τα μαυροθαλασσίτικα. Τότες ήτανε που πήρε το σπιτάκι και πάντρεψε την αδερφή του τη Σούλα. Κι άλλοτες πάλι, πολλές φορές δηλαδή, φουντάρισε στα νυχτά τα πακέτα με την κόκκινη σημαδούρα χασίσι πρώτης, να του βγάλουν έξω οι ψαράδες που ήταν στο κόλπο, και ματσώθηκε πάλι για καλά. Έλα όμως που ήτανε τσιφτάκι παιδί και το χρήμα δεν το είχε και από αίσθημα, έτσι που το βγάζε, έτσι και τα μάσαγε. Κάτι γυναικάκια, κάτι βραδάκια, κάτι παιχνίδι, κάτι πονηριά, στέγνωνε το βαγγελάκι και τράβαγε να βρει άλλα και ωραία. Από τη σειρά στον Περέα δεν είναι μακριά. Εκεί μέσα μεγάλος ο Βαγγελάκης, ανάμεσα στις δύο πολιτείες, και έμαθε ντουρουνταντράμ τη σειρά στον Ανήφορο και ντουρουνταντράμ του Περέα τα πονηρά. Βέβαια στη σειρά, όσο να πεις, είχε τα παιδιά που τη φουντώνανε. Είχε τα αγαπητικάκια και τους μάγκες, είχε τα ψιλοπέχνιδο και το καλλιντικό του. Ναι, αλλά ο Περέας, αδερφέ μου, δεν έρχεται σε ίσα γράμμη. Περέας θα πει μεγάλη δουλειά. Απ' την Πειραϊκή, τον Άγιο Νείλο, τη Δραπετσόνα, μέχρι πέρα τον Αεγιώργη και το Πέραμα, υπάρχουνε ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου. Θες καλαμαράκι ψητό, θες καμιά δοντιά να γκαστρώσεις το τσιγάρο σου και να κάνεις κεφάλι. Θες λευκή και θες κορίτσα και γκόμενες και παιχνίδια και όλα τα ωραία να πούμε με τα ΣΕΑ, τα πάντα τους. Φτάνει να ξέρεις τα παιδιά και να μη σε πάρουν για αλλιώτικο και κλειστούν στο δικό τους και δεν σου δώσουν σημασία. Το Βαγγελάκι τα χάλαγε. Μάλιστα άναβε τις φούντες του, τάπεζε, έκανε παρέα. Μάλλον άμα γουστάριζε, βοήθαγε σε καμιά φτιάξη. Δικός τους ήταν, τον προσέχανε. Κι άμα γύριζε από ταξίδι, πέφτανε όλοι να τους φίξουνε το χέρι. Καλώς τον και με το μαϊντανό να μου τα αρωματίσεις. Έλαχε τώρα, ο πάσα άνθρωπος την παθαίνει μόρτες μου, στεριανή και πελαγίσει. Έλαχε να βρεθεί στο νήσιο το Βαγγελάκι και να το πλακώσουν οι κρυάδες. Δεν έχουμε, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Του ρίξανε βέβαια κάτι ταλαράκια οι φίλοι, αλλά μέχρι πότε θα ρίχνει ο φίλος? Πάρε μια, πάρε δυο και μετά άμε να δεις αν έχει συννεφιά κατά κούλουρη μεριά. Έπεσε στο μελαγχολικό το Βαγγελάκι και ήρθε στα τίμια. Τι να γίνει, πρέπει να βγει το καρβέλι. Το λοιπόν εδώ πάνω τον τρακάρισε ο πράκτορας και του ξηγήθηκε. Ρε εσύ, το Μαριγούλα το κούνα που με είχε ένα φύλακα και ο φύλακας χασμουρήθηκε και πάει για τούφες αλλού. Και επειδή δηλαδή και θέλουμε ένα ξύπνιο να φυλάει το καράβι και εσύ να πούμε είσαι σκαθάρι και δεν σε τρώνε λάχανο, τι λες? Έρχεσαι φύλακας να κοιμάσαι μέσα και να πέφτει και μισθός. Από το καλό μέχρι να πας ο καλύτερο θες ένα γιοφυράκι. Και το λοιπόν μέχρι να βρει το γιοφυράκι ο Βαγγέλης, τη βρήκε τη βολή του. Πήγε στο Μαριγούλα, του δώσανε να υπογράψει συμφωνητικό παραλαβής, του δώσανε και ένα γκόλτς, ολοσκουριά, που για να κάνει μπάμε έπρεπε να σκάσεις με το ποδάρι σου τραγατρούκα. Την άραξε στην κουκέτα του κομμαντάντε με δυο γάτους παρέα, μια λάμπα μπενζίνα γιατί δεν δουλεύανε τα τουρμπίνια να δώσουν ρεύμα. Κατέβαινε με το φελουκίνι να ψωνίσει, μάσες, ξάπλες, φούμες. Ωραία ζωή. Καμιά βολά μπουκάριζε στη Ζούλα και καμιά γκομενίτσα να του γλυκάνει το σόλο. Η σημαδούρα του έμπα αναβόσβηνε πράσινο κόκκινο, πράσινο κόκκινο. Καζανιάσαν απέναντι τα μεγάλα καράβια. Κόβανε τη νύχτα με τα φανάρια του στα αυτοκίνητα. Τήραγε και τον Πολικό που πήγε και κάθισε καρφί πάνω στο βοριά και έκανε σινιάλα ρότας. Την έβγαζε, διότι το Βαγγελάκι κανένα δεν φοβότανε.
Τι να φοβηθεί άνθρωπος που ξέρει καλά το λιμάνι και το καράβι? Ποιος θα μπει να κλέψει μέσα στο Μαριγούλα Κου, τώρα που το φυλάει ένας ξύπνιος και ένας καλός? Σε ρωτώ και απάντησω. Κάντο σου Τζον Μπούλ τα φάγανε μέχρι ξυλόπροκα ο Μένιος και ο Σάσας που τον λέγανε ο Πονηρός. Ήταν ένα γενεκάκι κοκκινιώτικο, καλό πράγμα, μιτζιθράτο, πολύ κατά πως πρέπει. Έπεσε αλλά κάπα, κέρνα ένα μπολ, κέρνα ένα μπολ. Έφερνε χρωματιστό νεράκι, ζαχαροζούμι ο γκαρσόνης. Έπινε το γυναικάκι, ξυλωνότανε ο Σάσας ο Πονηρός. Έπαιρνε κουταλιές ο Μένιος. Και στο τέλος βρήκανε τον πάτο του πηγαδιού. Δεν τους έμεινε μήτε για σπανακόζουμο. Η κερία όλο τους έκανε τη γαλάζια κορδέλα, την αθώα να πούμε. Ένα μπολ ακόμα, μέχρι που τον έπιασε τον Πονηρό το αλλιώτικο και τον ζώσανε κάτι ζωχάδες που βγάζανε περίπατο τον Άι Σπυρίδωνα. Εσύ αδερφούλα μου το Αιγαίο πέλαγος να σου ζαχαρώσνε, θα το πιεις και θα γυρεύεις περμπουάρ το μαραθώνα. Δε τάρτο πια στην κοκκινιά, μαύρο μα το ξαναδιάμω. Επειδή όμως και είχε κάτι βαφές με την ασφάλεια και δεν πήγαινε να σηκώσει σαματά, έσπρωξε το Μένιο αγκονάτα και του ξηγήθηκε λάμα. Πάμε ρε. Στο δρόμο τους βαρέσανε τα πράσινα τα γιάζια και το πήρανε επιπόνου το βιολί. Να μας ρίξεις τον κουβά με το φρόκαλο η γκιώσα. Και τι γίνεται? Να βρούμε μπαμπάκι. Στις 3 το πρωί δεν βρίσκεις μπαμπάκι κι ας είσαι τραπεζίτης. Διότι ποιος σε δανείζει τέτοιες ώρες? Άλλος θα έχει χάσει το κόκαλο, άλλος θα έχει ακουμπήσει στο φραμπαλά. Οι μεγάλοι κοιμούνται, οι πρεζάκιδες μαστουρώσανε και πέσανε στον ονειροκρίτη. Οι γλεντζέδες δουλεύουνε για πάρτι τους και οι ακουμπιστάδες, οι κλεπταποδόχοι να πούμε. Έτσι και δεν τους πας είδος, σε βλέπουνε και σου παρασταίνουνε τον Ολλανδό. Τώρα θα μου πεις και ο Μένιος και ο Σάσας ο Πονηρός είναι καλή στη δουλειά. Μπουκαδόρος ο πρώτος, μανιτάρι δυνατό ο δεύτερος. Να σου παίρνουνε το μέσα παντελόνι και να σ' αφήνουνε απείραχτο το απ' έξω. Αλλά αδερφέ μου, κάθε δουλειά θέλει να τις ρίξεις πρώτα χαλίκι. Γιατί άμα δεν την ετοιμάσεις, πας για κόκορας και πιάνεις σε μπούφος. Και τα παιδιά δεν είχαν καμιά ετοιμασία. Κάτι χθεσινά τους τα ήπιε του την νεροφίδα εγκόμενα και τους άφησε κάγκελα να κοιτάνε ποιος έχει σειρά. Το φιλότιμο δεν σηκώνει τώρα να σε ρίξει ένα γυναικάκι, κι ας είναι και κοκκινιώτικο. Διότι πως θα την ψήσεις έτσι και σε πάρει για μπρισίμι της μηχανής που το στριφογυρίζει κατά το γούστο της? Θα πας αύριο και θα πέσει το μαστέλο με τα μπολ. Ύστερα θα σου πει συγγνώμη και θα την κάνει μπραφ από την πίσω πόρτα. Όλο το παν είναι απόψε να την βγάλεις. Να την πας κατά το πέραμα, να φάει την καραβίδα της την πρωινή, να χαλάσεις τι θα χαλάσεις και να κολλήσεις ύστερα αφεντικά τα κεμπέικα. Στην ανάγκη άμα δεις και στριτζώνεται, ρίχτης και 5 σφαλιάρες να στρώσει και να γίνει γλυκερίνα και κάντιο. Για να τη βγάλεις όμως απόψε, χρειάζεται συνέχεια στη δουλειά. Κούναγε την κεφάλα του ο Μένιος, κούναγε τη δικιά του Πονηρός και άκρη δεν έβγαινε, διότι με το κούνημα κανένας δεν τα κονόμησε. Εκεί δά λοιπόν που κάνανε την τσάρκα του στη λιμανίσα τον ντούο απόγνωση, να σου και κόβουνε το Μαριγούλα το κου. We'll be right back.
«Ρε εσύ», είπε ο πονηρός, «τούτο όσο να πεις δεν θα έχει μέσα κάτι που να κόβει 500 τάλαρα». «Και τι έγινε; Να κάνουμε μπραφ». Γέλασε ο Μένιος και την έστρωσε την κουβέρτα. «Δε γίνεται, διότι ξέρεις ποιος το φυλάει; Το Βαγγελάκι το Συριανό. Κακή φτιάξη να φυλάει κλέφτης εκείνα που θέλεις να κλέψεις και δε γίνεται να τα πάρεις. Αλλά του πονηρού τα ανάψανε τα αίματα. Πολύ το γουστάριζε να κλέψει τον κλέφτη και την έριξε. Εγώ θα πάω. Θα πέσουμε στον Κεζί με τ' ανώμαλο. Θα πάω». Έλυσε μια φελούκα ο πονηρός, πήδησε μέσα. Τι να κάνει ο Μένιος; Να αφήσει το φίλο του έτσι; Ποτέ. Πήδηξε κι αυτός και αρχίσανε να λάμνουνε βρικολακά τα κατά το καράβι. Με το που ανεβήκανε και περάσανε τα ρέλια, να σου και τον είδανε σε μια σεζλόγκ να λαγιάζει το Βαγγελάκι. Φίδιασε ο Σάσας και έπεσε κυλιτός με το σκαλάκι του αμπαριού. Φίδιασε και ο Μένιος να κάνει το ίδιο. Αλλά δεν έβλεπε και σκόνταψε πάνω σε ένα ντενεκέ με ξεράμενη μπογιά. Κύλησε ο ντενεκές, πετάχτηκε ο Βαγγέλης. «Ποιος είναι;» «Τσιμούδια». Οι μάγκες κολλήσανε σε έναν ανεμιστήρα και κάνανε μόκο. «Ποιος είναι;» Έσκυψε, κοίταξε στη θάλασσα, έκοψε τη φελούκα το Βαγγελάκι και την ψηλιάστηκε. «Βγατέξω κερατάδες», φώναξε, «γιατί θα βάλω το σίδερο να κελαϊδήσει». Και πήγε να φέρει βόλτα το καράβι από πριν μισή πλώρη. Τούτη εδώ βλεφαριάζανε από μακριά και σέρνονταν από εκεί που πέρασε. Και ο Βαγγέλης, πονηρός και μαθημένος, έκανε το έξυπνό του. Την έστησε πάνω από τη φελούκα. «Όπου να πάτε, στη φελούκα θα έρθετε για να βγείτε», σκέφτηκε. Οι γαμπροί βρεθήκανε μόνοι στην πρίμη. Να μπουνε πια για να κλέψουνε δεν γινότανε κουβέντα. Εδώ φύλαγε ο άλλος και ήταν και σκληρός. Και όπως σχεδιάζανε πώς θα βγούνε, να σου και βλέπουνε τη χοντρή την Παρούμα που έδινε τη Μαριγούλα Κου με την προκυμαία. «Εντάξει», είπε ο Μένιος, «θα βγούμε από την Παρούμα». «Πώς;» «Κρεμαστεί πάνω στο σκηνή, κατήφορος είναι, θα τη βολέψουμε». «Ωραία ιδέα. Έλα όμως που του πονηρού το έχει κολλήσει το γυναικάκι το κοκκινιώτικο και δεν σήκωνε να τα αφήσει στους πεντανέμους. Κοίταξε γύρω, τι να σηκώσει; Κατάρτι για την τσιμινιέρα; Ύψιστε!» Φωτίστηκε και κάνε σιγά κουνουπάτα. «Η Παρούμα. Πόσα πιάνει;» Ο Μένιος την εκτίμησε με το χέρι. «Καινούρια είναι, καλό σκηνή, χοντρό καναβάτσο, πάνω από 60 μέτρα, θα είναι 500 γελά». «Πόσο, ρε;» «Δίφραγκο το κιλό». «Εντάξει, θα σηκώσουμε την Παρούμα. Και πώς βγαίνουν;» Βρήκε ένα λιανό σκηνή και έλυσε την Παρούμα ο πονηρός. Την κατέβασε στη θάλασσα απαλά απαλά να μην ακουστεί το μπλουμ. Ύστερα έδεσε το σκηνή στα ρέλια, έβγαλε τα παπούτσια του, τα ένωσε κορδόνι με κορδόνι και τα πέρασε στο λαιμό. «Κατεβαίνω και κολυμπάω». Και κατέβηκε και κολύμπησε. Τον είδε ο Μένιος και έκανε το ίδιο. Βρεθήκανε λοιπόν παπιάκι δύο στην ακτή και βρήκε ένα καροτσάκι κασόνα, εκτελούνται μεταφορέ ο πονηρός. Έλυσε λοιπόν το σκηνί και από την προκυμαία το φόρτωσε και να σου τον σε μισή ώρα να βαράει το παράθυρο της ακούμπας. «Πόσα δίνεις;» 500 φράγκα». Μαλώσανε, του ξεκολλήσανε 700 και ξαναγυρίσανε στο Τζον Μπούλ. Το γυναικάκι τους είδε βρεμένους και απόρρισε. «Τι έγινε;» «Έβρεξε λίγο», έκανε ο πονηρός. «Τώρα ξαστέρωσε. Άντε πιες τι θα πιείς
και πάμε για τα υπόλοιπα, διότι είμαστε και παθόντες εν πολέμου. Γαλάτωσε, κορκάδιασε η αυγή και το βαγγελάκι στο πόστο του, μόνο που σαν να του φαινόταν ότι παίζει μαριγούλα κου πάνω στις αγκουρές της. Τι γίνεται, απόρρισε. Στις 7:30 άκουσε να του φωνάζουν από τη στεριά: «Βαγγέλη, η μπαρούμα σου!» Κι είδε και απόρρισε και έφρυξε: «Ρε αμάν, ρε κρεμάλα, αυτός να φυλάει τη βάρκα κι άλλοι να του φάνε το αντικείμενο!» Δεν πά να γυρίσεις όλα τα πελάγι και όλα τα πόρτα του γλώμπου? Έτσι και πέσει στον Περέα, αδερφάκι, δεν πιάνει ζαριά, όσο μάγκας κι αν σπούδασε στο εξωτερικό. Το βαγγελάκι το έμαθε και απολύθηκε. Το σκοινί το κλέψανε. Η κρεμάλα να μείνει αναδουλιάρης του έμεινε. Κι όχι τίποτα άλλο, που τον βλέπανε και χασκογελάγανε. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.